Κύριε Τσουκαράκη, θα περάσω τώρα σε εσάς. Έχετε, νομίζω, περάσει και από τον στρατιωτικό χώρο, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Είστε Μακεδόνας, όπως μας είπατε, γιατί μας η κατάληξη του ονόματός σας και της κυρίας Φλέσσα θεωρήσαμε ότι μπορεί να προέρχεστε από την Κρήτη. Εσάς, ποια είναι αυτή η δύναμη που σας κινητοποίησε για να εμπλακείτε με όλο αυτό που λέμε την υποψηφιότητά σας στις ευρωεκλογές και για ποιο λόγο ενδεχομένως κάποιος να επιλέξει να σας τιμήσει με την ψήφο του? Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεν έχουμε προμετωπίδα τα πρόσωπα, αλλά την πολιτική. Και εδώ θα πιαστώ από αυτό που είπατε, ότι δεν θέλουμε αντιπαραθέσεις στην εκπομπή, και καλά κάνετε, αλλά η πολιτική είναι μια αντιπαράθεση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας το λέει ξεκάθαρα. Πρέπει να δυναμώσει η ισχύ σε ποσοστά και σε βουλευτές για να μπορούμε να αντιπαρατηθέμεθα με τις κυβερνήσεις. Ποιες κυβερνήσεις? Αυτές τις αστικές κυβερνήσεις που εφαρμόζουν μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οι ίδιες με τα κόμματα δορυφόρους συνδιαμορφώσανε και συνδιαμορφώνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα συμβουλέψω στο κύριο εξαριστερό μου το Γουναλάκη, επειδή είναι νεότερος και θα μπορούσε να ήταν και παιδί μου, η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και το ΠΑΣΟΚ είναι αυτή που τον όθησε. Και πολύ ξεκάθαρα και ειλικρινά είπε ότι λόγω της ανεργίας στην Ελλάδα αναγκάστηκα να φύγω στο εξωτερικό εδώ και να ζήσω για 7,5 χρόνια. Αυτή η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ είναι που ανάγκασε την κυρία Φλέσσα. Δεν το λέω προσωπικά. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Δεν προσωποποιείτε. Για να πει εντελώς ειλικρινά και η ίδια ότι ως εργαζόμενες μητέρες αναγκαζόμαστε, όπως και εσείς το επισημάνατε, να πάρω γυναίκα για να μου κρατάει το παιδί, να μου κρατάει το νοικοκυριό. Αυτές οι πολιτικές είναι λοιπόν που οθούν όλους τους ανθρώπους να προσπαθούν να βρουν μια καλύτερη μοίρα, μια καλύτερη ζωή. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την άποψή μας, είναι μια αντιλαϊκή, βάρβαρη και εγκληματική πολιτική. Και εγκληματική πολιτική ακόμα είναι στη μνήμη μας το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών, που κατά την άποψή μας δεν φταίμε όλοι μας. Δεν σκοτώσαμε όλοι μας αυτά τα παιδιά στα Τέμπη. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδιαμόρφωσαν όλα τα πολιτικά κόμματα της Ελλάδας, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λέση, με την κατάτμιση των σιδηροδρόμων, φτάσαμε λοιπόν στο έγκλημα των Τεμπών. Δεν φταίμε λοιπόν όλοι μας, φταίνε οι πολιτικές. Αντιπαρατηθέμεθα λοιπόν με τις πολιτικές. Και για να πιάσω και το επάγγελμα, γιατί πολύ σωστά αναφέρατε, στα διοδρόμησα 35 χρόνια σε ενόπλες δυνάμεις, είμαι απόστρατος συνταγματάρχης και είναι αυτές τις μέρες αυτό που ως προμετωπίδα όλοι οι Έλληνες πρέπει να έχουμε, και εμείς το αντιμετωπίζουμε και το εισπράττουμε από τον κόσμο στις περιοδίες, στις σκέψεις, στις συνομιλίες, είναι το έγκλημα που αυτή την περίοδο συντελείται στην Παλαιστίνη. Μια γενοκτονία, απόρρια των πολιτικών Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και ΝΑΤΟ. Και η Ελλάδα εμπλέκεται άσχημα σε αυτά τα πολεμικά παιχνίδια, στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους που ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και στη Γάζα και στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα, βάσει των πολιτικών λοιπόν που ακολουθούν όλα τα κόμματα στην Ελλάδα, η Ελλάδα να είναι στόχος αντιπίνων και πολύ περισσότερο στέλνοντας λευκό φόσφορο στην Ουκρανία. Αν θέλετε, θα το πούμε παρακάτω τι σημαίνει λευκός φόσφορος. Η Ελλάδα και οι Έλληνες, όλοι μας σήμερα που είμαστε σε αυτό το στούντιο, να είμαστε υπόλογοι και να κατηγορηθούμε ως εγκληματίες πολέμου. Απλά, κύριε Τσουκαράκη, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε και καταλαβαίνω και την πολιτική, αν θέλετε, ιδεολογία του κόμματός σας. Άρα, με όχημα εσείς στην Ευρώπη, ενός δηλαδή θεσμού που, αν μη τι άλλο, εντάξει, δεν τον αποδέχεστε, θέλετε να δυναμώσει αυτή η φωνή η οποία είναι ενάντια στις πολιτικές που ολόκληρη η Ευρώπη εφαρμόζει? Καταρχήν, να το πείτε, δεν το αποδεχόμαστε. Ναι. Το λέμε ξεκάθαρα, δεν κρυβόμαστε. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έξω από το ΝΑΤΟ. Ναι. Δεν χρειαζόμαστε αφέντες πάνω από το κεφάλι μας. Μπορούμε είναι να απλά διαχειριστούμε... είναι λίγο οξύμορο σε σχέση με τα θέματα τα οποία ψηφίζουμε ή, εν πάση περιπτώσει, πάμε να αποφασίσουμε. Γιατί η συμμετοχή σε μία, αν θέλετε, ένωση, την οποία εσείς δεν αποδέχεστε, αλλά προσπαθείτε να τη χρησιμοποιήσετε για να την ανατρέψετε, είναι λίγο οξύμορο. Δεν είναι καθόλου οξύμορο. Φανταστείτε. Άποψη καταθέτω. Βεβαίως. Και απαντάω λοιπόν εγώ ότι δεν είναι καθόλου εξήμορο, και είναι αυτός λοιπόν ο λόγος που το ΚΚΕ πρέπει να ισχυροποιηθεί
να στείλει περισσότερους ευρωβουλευτές στο Ευρωκοινοβούλιο. Για ποιο λόγο? Γιατί θα πρέπει να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός για αυτά που συνδιαμορφώνουν και συναποφασίζουν όλα τα άλλα κόμματα στις πλάτες του ελληνικού λαού και των λαών της Ευρώπης. Φανταστείτε λοιπόν να μην υπήρχαν οι δύο ευρωβουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος στο Ευρωκοινοβούλιο και όταν όλοι οι άλλοι μαζί συναποφασίσανε και συνδιαμορφώσανε την αύξηση των προϋπολογισμών για να διοχετευτούν χρήματα σε πολεμικούς εξοπλισμούς για να σκοτώνονται λαοί και να μην ενημερωνόταν ο λαός, ο ελληνικός λαός και οι λαοί της Ευρώπης από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τι θα γινόταν? Θα ερχόντουσαν εδώ, θα μαλλιοτραβιόντουσαν μέσα στο κοινοβούλιο, το ελληνικό κοινοβούλιο, θα κονταροχτυπιόντουσαν. Όχι, εγώ είπα αυτό, όχι, εσύ είπες το άλλο. Θα περνούσε λοιπόν μία παραπληροφόρηση και ένα παραμύθι. Ωραία. Και εμείς θα τρώγαμε ένα παραμύθι. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ισχυρή φωνή. Κατάλαβα. Λαού. Ήταν 1981, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. 1992, το επόμενο στάδιο. Απλώς άλλαξα το όνομα, Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Τι μας λέγανε? Ευημερία, δημοκρατία, αλληλεγγύη, δικαιώματα. Αυτά δεν μας λέγανε? Θα πέσουν τα χρυσά κουτάλια πάνω στα τραπέζια, θα τρώτε, δεν θα ξέρετε από πού θα σας έρχονται. Λοιπόν, το δίλημα αυτών των εκλογών είναι πολύ συγκεκριμένο. Ή θα συνεχίσουμε και απευθύνομαι στους Έλληνες πολίτες, Ελληνίδες πολίτες που θα κληθούν 9 Ιούνιου να πάνε να ψηφίσουν. Το δίλημα είναι πολύ συγκεκριμένο. Θα συνεχίσουμε αυτή την αντιλαϊκή βάρβαρη πολιτική ή θα κάνουμε την ανατροπή για ένα καλύτερο μέλλον και το μέλλον που αξίζει στο λαό μας και σε όλους τους λαούς. Γιατί αυτά που περιγράφονται από τα άλλα κόμματα είναι μόνο ευχολόγια. Στο διατάφτα είναι ότι αυτά που θα κληθούν έτσι και αλλιώς στις 10 του Ιούνιου να τα ψηφίσουν, γιατί είναι υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υπέρ του ΝΑΤΟ, δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, είναι δεμένα τα χέρια τους. Το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν έχει να συμφέρονται από κανέναν, ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε από το κεφάλαιο. Γι' αυτό τα λέει ξεκάθαρα. Γι' αυτό έχει τη δύναμη να αντιπαρατεθεί με τους πάντες και ειδικά με την αστική τάξη και το κεφάλαιο. Όλα τα άλλα κόμματα λοιπόν θα κληθούν 10 του Ιούνιου να τα αποφασίσουν και να τα εφαρμόσουν. Θα πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ καλά λοιπόν ο ελληνικός λαός. 12. Τι θα αποφασίσει. Ήμουν ο πιο τελευταίος. Και πολύ σημαντικό, επιμένω εγώ σε αυτό, ως στρατιωτικός, ότι εμπλεκόμαστε σε πολέμους. Εμπλεκόμαστε σε πολέμους που δεν μας αναλογούν και θα πρέπει να το βάλουν πολύ καλά οι πολίτες που θα αποφασίσουν, γιατί είναι σημαντικό κριτήριο ψήφου για τις 9 Ιουνίου. Σας παρακαλώ, ώστε... Όχι, αφήστε με να εκφραστώ. Το είπατε όμως και στην πρώτη σας τοποθέτηση. Θα το λέω συνέχεια γιατί αυτά τα μηνύματα τα εισπράττουμε και από την ελληνική κοινωνία που είναι κατά των πολέμων που μας εμπλέκουν όλα τα κόμματα μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ο Βελόπουλος Ελληνική Λύση, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ 2 και η Πλεύση Ελευθερίας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το όνομα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πίνουν νερό.